Παιχνίδι κυπέλου στο Ατσαλένιο, όπου υποδέχτηκε την Ηλιούπολη για την δεύτερη φάση του θεσμού. Στο 15ο λεπτό, Ολιβέρα, με υπέροχη ατομική προσπάθεια, ξεπέρασε δύο αντιπάλους και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Τεχνίτης και πολύ γρήγορος ο Πορτογάλος ξεσήκωσε τον κόσμο που έδωσε το παρόν. Ενώ στο 34ο λεπτό, από την εκτέλεση φάουλ του Σένκα, ο Ανιτσάκης με κεφαλιά και αφού η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι, πέτυχε το δεύτερο τέρμα, εδραίωσε το προβάδισμα για την ομάδα του Ανέστη Αναστασιάδη. Η Λίουπολη είχε απάντηση πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, εδώ με τον Ταβάρες, ο οποίος δέχτηκε την ωραία καθ' την πάσα και μείωσε σε 2-1 για τους φιλοξενούμενους. Ο Πόα όμως ήταν πολύ αποτελεσματικός και στο 43, ασίστ αυτή τη φορά από τον Λιβέρα, ο Καϊμακαμούδης, θαχνιστής σκόρερ, πετυχαίνει το 3-1 για την ομάδα του Ατσαλένιου και δίνει σαφές προβάδισμα. Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λίουπολη μπήκε γρήγορα ξανά στο μάτς, από την εκτέλεση φάουλ η μπάλα δεν απομακρύνθηκε και από κοντά ο Ντινιωτάκης μείωσε σε 3-2, δίνοντας νέο ενδιαφέρον. Το φινάλε ήταν εφιαλτικό για την ομάδα του Ατσαλένιου, καθώς το 95, τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων, με αυτογκόλ του Ανιτσάκη έγινε το 3-3 και η αναμέτρηση οδηγήθηκε στην παράταση και έπειτα στα πέναλτι. Το 3-3 στη διαδικασία έκανε ο Πατινιώτης, ο Γιαγκιόζης απέκρουσε το πέναλτι, όμως στη συνέχεια ήταν άστοχος και ο Ανιτσάκης, καθώς ο Λέτσο απέκρουσε. Και στο τελευταίο πέναλτι ο Κράση αρχικά απέκρουσε, αλλά έδωσε επανέλεξη ο διαιτητής, ευστόχησε για το τελικό 3-4. Μένει λίγο ότι ήμασταν πολύ κοντά ένα λεπτό πριν τελειώσει το κάνουμε την πέντια και νομίζω ότι εγώ η δουλειά μου είναι να εστιάσω στη βελτίωση της ομάδας την καθημερινότητα, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν αρκετά καλά στοιχεία, υπάρχουν και πράγματα που θέλουν πολύ δουλειά.